κύριε Μλεκάνη, θα θέλαμε να μας κάνετε και έναν απολογισμό αυτού του 17 το οποίο έφυγε από πλευράς δημοτικών πραγμάτων. Βεβαίως. Και ο απολογισμός αυτός στην ουσία έγινε κατά την συζήτηση του προϋπολογισμού στο Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί όταν συζητιέται ο προϋπολογισμός παρουσιάζονται τα στοιχεία και της προηγούμενης χρονιάς όπως εξελίχθηκαν και της επόμενης χρονιάς όπως σχεδιάζονται. Και δυστυχώς ο απολογισμός ήταν πάρα πολύ άσχημος και φυσικά τα μηνύματα τα οποία υπάρχουν και αυτά που προϊονίζονται για το 2018 είναι ακόμα χειρότερα. Αυτό που έχει πολύ μεγάλη σημασία είναι ότι σε έναν Δήμο υπάρχουν έσοδα και έξοδα και αυτά συζητιούνται στον προϋπολογισμό. Ένας Δήμος λοιπόν όταν μπορεί να εξασφαλίζει έσοδα επιπλέον από αυτά που ούτως ή άλλως δίνονται από το κράτος με βάση τους υφιστάμενους νόμους. Τα τακτικά έσοδα δηλαδή. Εκτός λοιπόν από τα τακτικά, όταν μπορεί και εξασφαλίζει και έκτακτα έσοδα, έχει κάνει ένα βήμα μεγάλο ή μικρό, ανάλογα με το ποσό που εξασφαλίζει όσον αφορά τα έσοδα. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά τα έξοδα, μεγάλη σημασία έχει κατά πόσο αυτά τα έξοδα κατευθύνονται σε επενδύσεις οι οποίες είναι παραγωγικές και φέρνουν θετικά αποτελέσματα και καλλιεργούν, προετοιμάζουν ένα καλύτερο μέλλον για τους δραμηνούς και κατά πόσο ανταποκρίνεται ο Δήμος μέσα από τις δράσεις του στον κοινωνικό τομέα, στις δράσεις δηλαδή κοινωνικής αλληλεγγύης προς τους δημότες οι οποίοι αντιμετωπίζουν δυσκολίες. Σ' όλα αυτά ο Δήμος δυστυχώς δεν έχει να επιδείξει θετικά αποτελέσματα. Υπάρχει μια στασιμότητα στον κοινωνικό τομέα, ενώ κάθε μέρα βαθαίνει όλο και περισσότερο η κρίση, τουλάχιστον και το 2017. Θεωρείτε ότι δεν είναι, η Δημοτική Αρχή λέει ότι είναι από τα δυνατά χαρτιά της οι κοινωνικές παρεμβάσεις. Οι αριθμοί όμως μιλάνε μόνοι τους. Η Δημοτική Αρχή έφερε στον προϋπολογισμό ακριβώς τα ίδια ποσά για το 2018 όσον αφορά τις δαπάνες για την κοινωνική πολιτική που είναι πάρα πολύ χαμηλά. Να θυμίσω ότι ειδικά για το κοινωνικό παντοπολείο, παραδείγματος χάρη, ανέβασε το ποσό που έπρεπε να έχει δηλωμένο κάποιος στην εφορία για να είναι δικαιούχος. Και έτσι πολλοί οι οποίοι είχαν ένα αλφα ποσό αποκλείστηκαν λόγω του ότι πλέον με λιγότερα έσοδα ένας πολίτης μπορούσε να είναι δικαιούχος του κοινωνικού παντοπολίου. Ανεβάζοντας δηλαδή το πλαφόν, βγάζεις απ' έξω κόσμο. Όσον αφορά όμως το αναπτυξιακό κομμάτι του Δήμου, δεν έγινε ούτε ένα βήμα. Υπήρχαν 901.000 ευρώ για μελέτες το 2017 και αξιοποιήθηκαν μόλις 15.000. Δηλαδή, είμαι σίγουρος ότι οι δραμηνοί που το ακούν αυτό δεν το πιστεύουν. Είναι δυνατόν δηλαδή να υπάρχει Δημοτική Αρχή που να εγγράφει στον προϋπολογισμό της, γιατί τις θεωρεί αναγκαίες, 901.000 για μελέτες και να κάνει μία μελέτη των 15.000. Από τις 25 μελέτες της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων δεν έγινε ούτε μία. Και έχουμε το ΕΣΠΑ μπροστά μας, για τη συμμετοχή στο οποίο και για την απορρόφηση κονδυλίων από το ΕΣΠΑ, απαραίτητη προϋπόθεση οι μελέτες. Να πάω στο τεχνικό πρόγραμμα, στα έργα που είναι ενταγμένα δηλαδή και έχουν τα χρήματα για να γίνουν. Υπήρχαν δηλαδή 4.403.000 στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών για τεχνικά έργα. Πόσα από αυτά υλοποιήθηκαν? 230.000 ευρώ έργα υλοποιήθηκαν από τα 4.403.000. Πού να πάμε, για ποια ανάπτυξη να μιλήσουμε όταν τα λεφτά τα έχεις, αυτά που έχεις, 4,5 σχεδόν εκατομμύρια και δεν αξιοποιείς ούτε τις 500.000 από αυτά. Είμαι σίγουρος και πάλι ότι οι δραμηνοί δεν το πιστεύουν αυτό ότι είναι αλήθεια. Είναι τόσο δηλαδή τρομακτικά άσχημα τα πράγματα. Λέτε δηλαδή λεφτά υπάρχουν για να γίνουν έργα, απλά δεν γίνονται. Απλά είναι ανίκανοι να πραγματοποιήσουν ακόμα και αυτά τα οποία σχεδιάζουν και αυτά για τα οποία έχουν τα χρήματα για να τα πραγματοποιήσουν. Να πω και συγκεκριμένα παραδείγματα που φαίνεται πώς χάνεται το παιχνίδι κάθε μέρα και πώς κάθε μέρα πηγαίνουμε όλο και χειρότερα. Ένα παράδειγμα. 1 εκατομμύριο μας έχει δώσει η κυβέρνηση για να προμηθευτούμε ένα μηχάνημα
το οποίο θα κάνει μηχανική διαλογή των απορριμμάτων και έτσι θα φεύγουν στην χωματερή, στην υγειονομική ταφή, λιγότερα απορρίμματα και θα πληρώνουμε έτσι και λιγότερα, γιατί πληρώνουμε για τα απορρίμματα που φεύγουν στην χωματερή. Αυτό λοιπόν το μηχάνημα από το 2015 δεν μπόρεσε ακόμα να το προμηθευτεί η Δημοτική Αρχή. Είχαμε αφήσει εμείς με τον προϋπολογισμό του 2014, είχαμε εξασφαλίσει μια χρηματοδότηση 60.000 ευρώ για να προμηθευτούμε έναν βυθιζόμενο κάδο ακόμη. Αυτά τα χρήματα μάλλον χάνονται. Έχουν περάσει, είμαστε στον τέταρτο χρόνο και μάλλον χάνονται. Επίσης, πληρώνουμε φέτος συν 25% για την υγειονομική ταφή. Αυξάνονται και αυτά τα έξοδα. Και, αυξήθηκαν δηλαδή τα απορρίμματα ή αυξήθηκε η τιμή? Ή θα αυξηθούν τα απορρίμματα ή θα αυξηθεί. Η τιμή δεν αυξήθηκε, γιατί υπάρχει και απόφαση από την κυβέρνηση να μην αυξηθούν να μην αυξηθεί το ποσό που καταβάλλεται στις χωματερές. Τώρα, για το κολυμβητήριο, για το οποίο τόση κουβέντα έγινε και θέλω να το συζητήσουμε μετά, να μην το βάζω έτσι τώρα εμβόλυμα. Υπάρχουν 926.000 στον προϋπολογισμό και ζήσαμε όλα αυτά τα τραγικά που συνέβησαν στο κολυμβητήριο και που ακόμα δεν ξέρουμε τι θα γίνει, γιατί ζήτησα και πήρα κάποια σχετική αλληλογραφία με το κολυμβητήριο, η οποία κάνει πολύ χειρότερα τα πράγματα από όσα μέχρι τώρα γνωρίζαμε, και δεν έχει γίνει το παραμικρό, παρότι υπάρχουν αυτά τα χρήματα. Κύριε Λιόπουλε, εσείς, ποια είναι η άποψή σας? Και θέλω να συμπληρώσω κάτι μετά και για τα δημοτικά τέλη, αν θέλετε τώρα ή μετά. Μετά. Κύριε Λιόπουλε. Πέραν των όσων ανέφερε ο Μιχάλης, θέλω να συμπληρώσω κι εγώ ορισμένα πράγματα. Όντως, τα τελευταία χρόνια, το γνωρίζουν και η προηγούμενη Δημοτική Αρχή, υπάρχει ένα κλείσιμο της ροής των χρημάτων προς τους Δήμους, το γνωρίζουν, έχουν μειωθεί πάρα πολύ κεντρικοί αυτοτελείς πόροι και δημιουργούνται ιδιαίτερα προβλήματα προς τις υπηρεσίες των Δήμων προς τους πολίτες. Αυτό είναι ένα υπέρ που μπορεί να το χρησιμοποιήσει η οποιαδήποτε Δημοτική Αρχή, και το χρησιμοποίησε και η τωρινή Δημοτική Αρχή στη συζήτηση για τον προϋπολογισμό. Όμως αυτό δεν μπορεί να την ξεπλύνει στα μάτια των δραμηνών πολιτών όσον αφορά τη διαχείριση έστω αυτών των λίγων χρημάτων. Δεν μπορούν και δεν έχουν ένα όραμα στο πώς πρέπει να προχωρήσουν, στο τι πρέπει να κάνουν. Και 2-3 παραδειγματάκια να αναφέρω. Μέχρι τις 15 Γενάρη υπήρχε δυνατότητα μέσω ενός προγράμματος που έχει γίνει για την ενεργειακή αναβάθμιση γυμναστηρίων, κολυμβητηρίων κτλ. Να πάρουν 2,5 εκατομμύρια ευρώ για να κάνουν κάτι στο κολυμβητήριο. Δυστυχώς δεν υπήρχε ούτε μία μελέτη. Το αντίστοιχο, υπάρχει ένα πρόγραμμα για κάποια κτίρια τα οποία ανήκουν σε Δήμους, να υπάρχει εκεί ενεργειακή αναβάθμιση και να μπορέσουν να εξυπηρετήσουν ανάγκες του Δήμου σε διάφορες δομές. Ούτε και εκεί υπήρχε ένας προγραμματισμός, ένα σχέδιο ώστε να μπορέσουν να μπουν σε κάποια προγράμματα. Δηλαδή τρέχουν κάποια προγράμματα, έστω λίγα, και βλέπουμε ότι αυτή η Δημοτική Αρχή δεν έχει ιεραρχήσει σωστά το τι ακριβώς πρέπει να κάνει. Και εκεί είναι η διαφορά. Μία Δημοτική Αρχή κρίνεται στο τι μελέτες έχει έτοιμες ώστε να μπορέσει να εκμεταλλευτεί αυτές τις ευκαιρίες. Δυστυχώς αυτή η Δημοτική Αρχή, έτσι όπως έχει υποδείξει τα τελευταία χρόνια, είναι μία Δημοτική Αρχή που ξοδεύει τα χρήματα των πολιτών σε ανούσιες εκδηλώσεις, σε εκδηλώσεις τις οποίες χρειάζεται μόνο για να φωτογραφηθεί και να μπορέσει να δείξει. Υπάρχουν κάποιες τέτοιες εκδηλώσεις, κύριε Λιόπουλε? Γιατί θα πάει κάποιος στο μυαλό του κατευθείαν στην Ονειρόπολη. Όχι, θα σας πω, δεν εννοείται. Εννοώ ότι μοιράζονται έστω και λίγα χρήματα για χορούς, πανηγύρια, ιστορίες, κακό. Και εμείς θεωρούμε ότι αυτά εδώ θα πρέπει να εκλείψουν σιγά σιγά, να κάνουμε έναν γενναίο κουμπαρά ώστε δηλαδή να μπορέσουμε. Δεν είναι άσχημο όμως ένα χωριό, μια Κωμόπολη, να κάνει μια εκδήλωση και να μην στηρίζει ο Δήμος οικονομικά? Κύριε Φυλακτέ, αν θέλουμε, κοιτάξτε, θα πούμε κάποια πράγματα τα οποία μπορεί να μην αρέσουν σε κάποιους συμπολίτες μας. Αλλά η αλήθεια είναι αυτή. Αν θέλουμε κάποια στιγμή να κάνουμε κάτι σε αυτή την πόλη και να το αφήσουμε και να έχει αυτό που λέει και ο Μιχάλης, έναν αναπτυξιακό δρόμο, θα πρέπει να βρούμε χρήματα. Αυτή τη στιγμή, εφόσον τα χρήματα δεν προέρχονται από το κράτος, θα πρέπει και εμείς να προσέξουμε από πού θα μπορέσουμε να συμμαζευτούμε. Θέλουμε να κάνουμε ένα καινούριο κολυμβητήριο. Θέλουμε να κάνουμε κάτι που να αφήσουμε στην πόλη μας. Αν το κάνουμε αυτό, θα πρέπει να αφαιρέσουμε χρήματα που μοιράζονται δεξιά και αριστερά σε γνωστούς ή μητέρους, ώστε να κάνουμε την εκλογική πελατεία που χρειαζόμαστε για να ξαναβούμε. Γιατί αυτή η Δημοτική μπορεί Αρχή όμως, κύριε, έχει βγει με αυτή μπορεί να φτιάξει, ας πούμε, ο Δήμος αυτή τη στιγμή με βάση και την
εικόνα που έχει η χώρα, αλλά και μπορεί να φτιάξει δικό του κολυβητήριο καινούριο. Κύριε Φυλακτέ, να σας πω. 50 πισίνα. Τι θα μπορούσε κάποια να γίνει. Στιγμή λέγαμε 50. Θα σας πω ένα παράδειγμα και το συζητούσαμε με ένα φίλο προηγουμένως. Στο Δήμο Προσοτσάνης αυτή τη στιγμή και συγκεκριμένα στην περιοχή της Πετρούσας θα γίνει ένα κλειστό γυμναστήριο της τάξης του 1,5 εκατομμύριου ευρώ, ενώ και η ίδια η περιοχή δεν το έχει ανάγκη. Θα μπορούσαν με μια διαδημοτική συνεργασία να καθίσουν ο Δήμαρχος Προσοτσάνης, Δράμας, Δοξάτου, Παρανεστίου και Νευροκοπίου, να πάνε στον Περιφερειάρχη και αυτά τα χρήματα, που είναι ένα πολύ σεβαστό ποσό, να μπουν και άλλα χρήματα για να κάνουμε ένα κολυβητήριο για αυτή την πόλη, για αυτό τον νόμο. Θέλω να πω ότι δεν μπορούμε να μοιράζουμε λεφτά δεξιά και αριστερά χωρίς να κάνουμε σοβαρό, χωρίς να κάνουμε μια σοβαρή υποδομή σε αυτή την πόλη. Και κάποια στιγμή θα χρειαστεί να πικράνουμε και ορισμένους ανθρώπους. Εσείς κύριε Βρεκάνη, με το σκεπτικό του κυρίου Ηλιόπουλου, ότι γενικά χάνονται λεφτά εδώ και εκεί, που θα μπορούσαν να πάνε σε πιο ουσιαστικές παρεμβάσεις. Αυτό συμφωνώ, αλλά εγώ κύριε Φυλακτέ πάω ένα βήμα παραπέρα. Αν μας έφταιγε αυτό μόνο, θα είχαμε το δικαίωμα να μιλάμε έτσι και θα είχαμε το δικαίωμα να αποδίδουμε και τις ευθύνες στο κράτος για την υποχρηματοδότηση των Δήμων κτλ. Όταν όμως όλο το επενδυτικό πρόγραμμα στον προϋπολογισμό του Δήμου, γιατί όταν κάνεις προϋπολογισμό και γράφεις τα λεφτά, τα έχεις αυτά τα λεφτά, είναι 7.600.000. Αυτά τα λεφτά υπάρχουν στον Δήμο σήμερα. Και από αυτόν τον προϋπολογισμό έχεις αξιοποιήσει μόλις το 7,8%. Δεν σου φταίει, τουλάχιστον εσένα ως Δήμο Δράμας, γιατί σε άλλους Δήμους μπορεί να φταίει αυτό η υποχρηματοδότηση. Να μην σου πω ότι δίνεις αφορμή, λαβή, δικαίωμα στον άλλον να σε κατηγορεί ότι δεν απορροφάς και αν θέλεις πάει και δίνει αλλού χρήματα που το απορροφούν. Εσύ δηλαδή σήμερα να αυτό πας... Αυτό τώρα τι είναι, πιστεύετε είναι και μια λογική... Είναι ανικανότητα. Να γίνουν όλα την παραμονή... Δεν μπορούν να γίνουν, κύριε Φλάτε. Δεν μπορούν να γίνουν. Όσον αφορά τώρα για μια αναφορά που έκανε ο Στέργιος στο κολυμβητήριο, εγώ θέλω να πω ότι μελέτη για την ενεργειακή αναβάθμιση του κολυμβητηρίου υπάρχει. Την κάναμε εμείς, ο Μαρίνος ο Γουναρίδης, ο μηχανικός. Με βάση αυτή τη μελέτη είχε προενταχθεί σε πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης το κολυμβητήριο. Δεν χρηματοδοτήθηκε. Με τις εξελίξεις που υπήρχαν γενικότερα όσον αφορά την οικονομική κατάσταση και το κλείσιμο του ΕΣΠΑ και την υπεραπορροφητικότητα, υπάρχει όμως, την έθαψαν, την έχασαν όπως και πολλά άλλα πράγματα, όπως δηλαδή και η ενεργειακή αναβάθμιση σχολικών μονάδων, τα οποία είχαν ενταχθεί και οι μελέτες ήταν υποέργο στην ενεργειακή αναβάθμιση σχολικών μονάδων και έγιναν μέσα από το ΕΣΠΑ οι μελέτες, πληρώθηκαν μέσα από το ΕΣΠΑ οι μελέτες και χάθηκαν αυτές οι μελέτες. Πού είναι, δεν ξέρω. Να κάνω μία παρέμβαση μόνο για να καταλάβουμε δηλαδή αυτό που ονομάστηκε ανικανότητα. Υπάρχει αυτή τη στιγμή, υπήρχε πρόγραμμα για 2,5 εκατομμύρια για κτίρια που υπάρχουν στο Δήμο, ώστε να μπορέσει να γίνει μία αναβάθμιση και να χρησιμοποιηθούν για τις δομές του Δήμου. Όταν υπόθηκε μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο να κάνουμε κάτι για την καπναποθήκη, λέει δεν μας φάνε τα 2,5 εκατομμύρια, θέλουμε 6. Ναι ρε φίλε, πάρε τα 2,5 εκατομμύρια. Κάνε ένα έργο 2,5 εκατομμυρίων και από εκεί πέρα να προχωρήσει. Δεν μπορεί μπορούσε να, να γίνει και τμηματική. Αυτό λέμε. Μπορούσε να γίνει και τμηματική δηλαδή, αξιοποίηση της καπναποθήκης. Να πάρουμε 6 εκατομμύρια, διώξαμε και τα 2,5. Και δηλαδή, η προμελέτη για την καπναποθήκη που υπάρχει, υπάρχει προμελέτη για την καπναποθήκη. Χωρίζει την καπναποθήκη σε 3 τμήματα. Το κάθε τμήμα με διαφορετική λειτουργία. Αν αξιοποιούσαμε μόνο το κομμάτι για το φεστιβάλ. Για τη Σπερδίκα τώρα. Ναι, τη Σπερδίκα, η καπναποθήκη τη Σπερδίκα. Κύριε Μπλεκάνη, επειδή θέλει και κάποια εκατομμύρια όμως η μελέτη, μπορεί να ρισκάρει ένα Δήμος να ρίξει κάποια εκατομμύρια για να κάνει μια μελέτη με την πιθανότητα κάποια στιγμή να τελειώσει ένα έργο όταν υπάρχουν άλλες προτεραιότητες. Ήταν και η μελέτη μέσα, κύριε Φυλακτή. Υπάρχουν έργα και προκηρύξεις που έχουν και τη μελέτη μέσα, αλλά να θυμίσω επίσης ότι κάναμε μια συνεργασία με το Εθνικό Επιμελητήριο Ελλάδος και μια συνάντηση η οποία έγινε μάλιστα και στον χώρο εκεί, γιατί ανοίξαμε κάποτε το κτίριο της Σπερδίκα επιτέλους και κάναμε, βεβαίως, και κάναμε και μια εκδήλωση εκεί και το συντηρήσαμε γιατί έπεφταν συνέχεια σοβάδες, σκεπές κτλ. Και έγινε μια προεργασία και ξεκίνησε να προχωράει κάτι για να συμμετέχει να συμμετέχουν μηχανικοί του Τεχνικού Επιμελητηρίου στην
οργάνωση, λέτε, πρέπει πραγματοποίηση μιας μελέτης. Το έλεγα έτσι, αν βάζαμε έναν τίτλο, ας πούμε, εφημερίδος, πιο φιλόδοξοι στόχοι. Και πιο φιλόδοξοι στόχοι. Και λίγο μακρόπνοοι, όπως είναι το... Και διάθεση για δουλειά. Διάθεση για δουλειά. Με το να γυρνάμε όλη την ημέρα στους δρόμους, να σφίγγουμε χέρια, χρόνια πολλά, τι κάνεις, πως είσαι, σε θέλω υποψήφιος στις άλλες εκλογές, να χτυπάμε πλάτες και να λέμε καλά είμαστε, καλά είστε, δεν γίνονται δουλειές με αυτά. Δουλειές γίνονται να κάτσεις κάτω, να βάλεις κάτω τα μάτια σου, τα χέρια σου, τις δυνάμεις σου όλες και να κάνεις δουλειά. Δεν γίνεται δουλειά. Γίνονται απανωτά λάθη και τίποτε σωστό δεν υπάρχει. Δηλαδή, αν πάμε σε έναν άλλον Δήμο και τους πούμε ότι στο Δήμο Προσοτσάνης δίπλα, που με παθητικό, με χρέη ξεκίνησαν και σήμερα θα κάνουν και άλλα πράγματα, και τους πούμε ότι από 7.600.000 χρήματα για επενδύσεις που έχει ο Δήμος Δράμας αξιοποίησε το 7,8%, πρέπει να ντρεπόμαστε και που το λέμε. Να ντρεπόμαστε και που το λέμε. Είναι όμως μια αλήθεια. Και να αρχίζουμε να λέμε τώρα άλλαξε ο νόμος ή έγινε αυτό ή έγινε εκείνο ή έγινε το άλλο. Εμείς αναλάβαμε πάνω στην μεγαλύτερη αλλαγή που έγινε όσον αφορά την τοπική αυτοδιοίκηση, στην μεγαλύτερη μεταρρύθμιση, στον Καλλικράτη. Μας έφαγε ένα χρόνο να προσαρμόσουμε το Δήμο και τα νομικά του πρόσωπα στον Καλλικράτη και είχαμε στην ουσία 2,5 χρόνια παραγωγικά. Και σε 2,5 χρόνια κάναμε 10 φορές περισσότερα από ό,τι θα γίνουν στα 5 χρόνια της θητείας του κυρίου Μητσάκη. Αναγνωρίζετε φυσικά ότι υπάρχουν οικονομικές δυσκολίες, κύριε Μπλεκάνη. Λέτε όμως ότι αναγνωρίζω όταν ότι τα λίγα υπάρχουν, δεν μπορούμε να αξιοποιήσουμε, όχι τα λίγα. Αν μας έχουν πιο πολλά, τι θα τα κάνουν. Αναγνωρίζω ότι υπάρχουν οικονομικές δυσκολίες για την τοπική αυτοδιοίκηση γενικότερα. Ο Δήμος Δράμας με 7.600.000 για επενδύσεις να μην τις αξιοποιεί, δεν του φταίνε οι οικονομικές δυσκολίες. Δεν είναι μόνο σκεφτείτε 7.600.000 να είχαν πέσει για έργα στη Δράμα. Αυτά τα έργα που κάναμε εμείς, τα γνωστά, αυτά που φαίνονται, δηλαδή το παλιό Δημαρχείο, το ΚΙΦΗ, το ΚΔΑΠ ΜΕΑ, ο Βρεφονηπιακός Σταθμός, η Φιλίππου, αυτά όλα μαζί, το κλειστό, το φουσκωτό προπονητήριο, αυτά όλα μαζί είναι γύρω στις 10-12 εκατομμύρια. Αν πήγαινες και έβαζες άλλα 7 σήμερα, θα έφτιαχνες άλλα τόσα. Κι όμως, δεν έχει γίνει τίποτα. Κύριε Λιόπουλε, θέλω να πω ότι δεν είναι όντως μόνο τα χρήματα, το είπαμε και προηγουμένως, το είπα και εγώ, έχει να κάνει σχέση και το πώς πιέζεις κάποιες καταστάσεις. Εδώ και 1,5 χρόνο περίπου, κυνηγάμε να βρούμε στο Δήμο Δράμας δύο σημεία να γίνουν τα λεγόμενα πράσινα σημεία που θα μπορούν οι συμπολίτες μας να πηγαίνουν τα ογκώδη απορρίμματα, ανακυκλώσιμα υλικά, ώστε να μπορέσουμε να απεγκλωβίσουμε τα ειδικά απορρίμματα. Και είναι κάτι το οποίο μπορούσαμε να το κάνουμε και πολύ εύκολα. Σε ερώτηση το έλυσε ο Δήμαρχος Καραγιανίδης, από όσο είδαμε, πάντως λύθηκε αυτό. Ναι, το μετά θέμα. Από 1,5 χρόνο όμως και μετά από πολλές παρεμβάσεις δικές μας, η απάντηση του Δημάρχου ήταν στα Υπουργεία με καθυστερούν γιατί τελειώνουν μελέτες. Δήμαρχε, με συγχωρείς, του είχα πει. Θα έπρεπε να είσαι κάθε μέρα εκεί και να πιέσεις την κατάσταση, να βρεις οποιοδήποτε τρόπο να προχωρήσει το θέμα της διευθέτησης των πράττων σημείων. Εξαρτάται τι ιεραρχείς σε αυτή την πόλη ότι πρέπει να κυνηγήσεις. Γι' αυτό είπα και προηγουμένως ότι αυτή τη στιγμή ζούμε μια δημοτική αρχή των πανηγυριών και των ανούσιων εκδηλώσεων. Στο ίδιο. Δεν βάζω θέμα. Μέσα στην Πανιερούπολη, κύριε Φυλακτέ, για να μην θεωρηθώ. Θα τα δούμε αμέσως μετά τις διαφημίσεις. Μια λέξη ο κύριος Μεκάνη. Στο ίδιο θέμα, να πω ότι το είπα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Το δεύτερο πράσινο σημείο, πέρα από αυτό που θα παραχωρήσει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, επέλεξαν να είναι χωράφι σχολείου. Που εκεί απαγορεύεται να γίνει αυτό. Και όταν τους το είπα στο Δημοτικό Συμβούλιο, μου είπαν λάθος κάνεις. Επήγε λοιπόν η απόφαση στην αποκεντρωμένη και δεν εγκρίθηκε η απόφαση γιατί δεν μπορούσε να γίνει εκεί το πράσινο σημείο. Όταν δεν ξέρεις, όταν δεν θέλεις να μάθεις και όταν δεν θέλεις να δουλέψεις, όχι μόνο στάσιμος θα μένεις και βήματα πίσω θα κάνεις. Θα πάμε κυρίες και κύριοι σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε για να συνεχίσουμε την εκπομπή μας. Συνεχίζουμε κυρίες και κύριοι την σημερινή μας πρώτη εκπομπή για το 2018. Κύριε Μπλεκάνη, τι λείπει δηλαδή που ενώ υπάρχουν τα λεφτά δεν γίνονται τα έργα, από όσο λέτε εσείς, από όσο υποστηρίζετε, ενώ θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν περισσότερα χρήματα από τα προϋπολογισμένα για μελέτες δεν αξιοποιούνται, είναι και θέμα υπηρεσιών, να το θέσω και αυτό. Το αν είναι θέμα υπηρεσιών ή όχι, μπορεί να το
θίξει κανείς ή να το συζητήσει όταν υπάρχει μια πολιτική διοίκηση, μια δημοτική αρχή η οποία έχει στόχους, έχει σχέδιο, προσπαθεί να το υλοποιήσει και δεν τα καταφέρνει γιατί βρίσκει μπροστά της εμπόδια από τις υπηρεσίες. Αυτό δεν μπορούμε καν να το συζητήσουμε ή να το κρίνουμε σήμερα, διότι υπάρχει μια δημοτική αρχή που ούτε σχέδιο έχει, ούτε στόχους έχει, ούτε έχει αναθέσει στις υπηρεσίες κάτι να γίνει και να μην ανταποκρίθηκαν οι υπηρεσίες για να πούμε ότι δεν το έκαναν οι υπηρεσίες. Αυτή τη στιγμή έχουμε μια δημοτική αρχή που δεν κουνιέται κανένας και τίποτε για να προχωρήσει η δράμα. Θέλει πιο μεγάλη ταχύτητα από όσο καταλαβαίνω από τα λεγόμενά σας. Θέλει ανθρώπους με διάθεση, θέλει ανθρώπους με ικανότητες και θέλει ανθρώπους οι οποίοι θα κάτσουν και θα δουλέψουν. Αν είσαι πολιτικός για να κάνεις πολιτική διαχείριση μόνον και για να κάνεις επικοινωνία και να καλλιεργείς τις κοινωνικές σου σχέσεις με σκοπό μόνον την διαμόρφωση εκλογικής πελατείας για την επανεκλογή και όχι να είσαι πολιτικός για να παράξεις έργο το οποίο θα δει ο Δραμηνός, θα δει η Δραμηνή και θα σε επιβραβεύσει γι' αυτό. Αν είσαι λοιπόν στην πρώτη κατηγορία, κάνεις αυτά που κάνει η σημερινή Δημοτική Αρχή και ο κύριος Μαμσάκος. Πολιτική διαχείριση των θεμάτων με επιτυχίες και αποτυχίες. Τώρα η Ονειρούπολη πάει καλά και πανηγυρίζουν, ενώ στην ουσία η δικιά τους παρουσία στην Ονειρούπολη μόνο αρνητική είναι. Δεν έχει θετικά. Εντάξει, καθόλου και νομίζω. Δεν έχουν και κάποιες όμως. Δεν παίρνουν ένα μερίδιο από την επιτυχία. Βεβαίως. Ο καθένας κάτι βάζει πάνω. Αυτοί μόνο το μερίδιο από την επιτυχία θέλουν να πάρουν. Αλλά επειδή, σαν παρένθεση, το λέω και θα το συζητήσουμε μετά για την Ονειρούπολη, σαν παράδειγμα το έφερα αυτό. Η Ονειρούπολη είναι ένας πάρα πολύ καλός χώρος, μια πάρα πολύ καλή δράση. Επειδή είναι εξασφαλισμένη η επιτυχία, επειδή είναι μια επένδυση στη δράμα 15 σχεδόν χρόνων ήδη που. Πολλοί έβαλαν το λιθαράκι τους ο ένας πάνω στον άλλον για να φτάσει εδώ που έφτασε. Ο καθένας που είναι σήμερα μπροστά και έχει την Ονειρούπολη και την διαχειρίζεται προσπαθεί να καρποθεί μόνον την μεγάλη αυτή επιτυχία, η οποία είναι πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία για τη δράμα. Και θα αναφερθώ με στοιχεία και συγκεκριμένα πράγματα και για τα θετικά και για τα αρνητικά, αλλά ας το αφήσω για την επόμενη κουβέντα. Ναι, κύριε Λιόπουλο. Ήθελα να πω ότι για την συγκεκριμένη Δημοτική Αρχή, ότι εκτός από τον σχεδιασμό, εκτός από την ιεράρχηση, το τι ακριβώς θες να κάνεις, πρέπει να μάθεις να λειτουργήσεις και σαν ομάδα. Και η ομάδα αυτή πρέπει να είναι συνεκτική, πρέπει να έχει τη στόχευσή της. Δυστυχώς αυτό που έχουμε δει από τη σημερινή Δημοτική Αρχή είναι ότι όλοι πολεμούν για τον εαυτό τους, προσπαθούν να μην έχουν η προσωπική πολιτική φθορά και αυτό φαίνεται πολλές φορές και στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουν και πολλά θέματα μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Όταν υπάρχουν θέματα τα οποία μπορεί να τους δημιουργήσουν πρόβλημα με τους πολίτες, βλέπουμε ότι λείπουν πάρα πολύ από τις συνεδριάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων, ώστε να μην βγουν έξω στον κόσμο και να πούν το τι ψήφισες. Άρα υπάρχει και ένα πρόβλημα και μέσα στην ίδια τη Δημοτική Αρχή, που αυτό έχει επίπτωση και μέσα στους συμπολίτες. Όσον αφορά για το θέμα της Ονειρούπολης, αν θέλετε να το συζητήσουμε τώρα ή όχι... Ένα μικρό ερώτημα ακόμη, κύριε Μπλεκάνη. Η καθημερινότητα παίζει ρόλο στις εκλογές. Εσείς είσατε αρκετές εκλογές. Βεβαίως. Λένε πολλοί δηλαδή ότι όλη την πόλη να σκάψεις, χίλια έργα να κάνεις, αν τα προβλήματα καθημερινότητας δεν είναι σε υψηλό, μπορώ να το πω έτσι, στάνταρ, υπάρχει ζήτημα. Είναι καλά, είναι καλή η παρέμβαση στην καθημερινότητα. Κύριε Φυλακτέ, και η καθημερινότητα παίζει το ρόλο της και τα έργα παίζουν το ρόλο τους και η συγκυρία παίζει το ρόλο της. Ήταν πάρα πολύ αρνητική η συγκυρία το 2014 που έγιναν εκλογές και τις χάσαμε όπως τις χάσαμε. Αλλά θα σας πω για την καθημερινότητα. Με πήραν τηλέφωνο δύο πρόεδροι σήμερα που ακούστηκε ότι θα είμαστε εδώ και μου είπαν ότι η αποκομιδή των απορριμμάτων στα χωριά γίνεται μετά από παρακάλια των προέδρων να πάει το απορριμματοφόρο. 4 με 5 φορές το μήνα από κάποια χωριά
και χωριά που είναι κοντά στη Δράμα. Δεν μιλάω για Λιβαδερό, για Σιδηρόνερο, για Σκαλωτή. Δεν θέλω να τα πω τα χωριά, γιατί μόλις πούμε για ένα χωριό, αμέσως τον βάζουν τον πρόεδρο. Κοντινά στη Δράμα. Κοντινά στη Δράμα. Τον βάζουν τον πρόεδρο στο στόχαστρο και τον τιμωρούν γιατί διαμαρτύρεται που δεν ανταποκρίνονται απέναντί του. Εγώ θα αναφέρω, κύριε. Λοιπόν, 4 με 5 φορές περνάνε τα απορριμματοφόρα τον μήνα από 3 φορές που περνούσαν σε όλα τα χωριά γύρω από τη Δράμα, πριν δηλαδή, πριν Λιβαδερού, Σιδηρονέρου, Σκαλωτής, σε όλα τα χωριά τουλάχιστον 3 φορές την εβδομάδα περνούσε το απορριμματοφόρο με εμάς, με την εφαρμογή της ανακύκλωσης που κάναμε δηλαδή 2 τα δρομολόγια, 2 κύκλους δηλαδή αποκομιδής. Και σήμερα 4 με 5 φορές περνάνε και μετά από διαμαρτυρία και από παρακάλια των Προέδρων για να περάσει το απορριμματοφόρο. Αλλά η αντίληψη που υπάρχει για τα απορρίμματα και για τη διαχείρισή τους είναι πράγματι εντελώς αποκαρδιωτική και πολύ απαισιόδοξος είμαι για το τι πρόκειται να γίνει, όταν μάλιστα ο κύριος Μαμσάκος είναι και πρόεδρος της ΔΙΑΜΑΘ. Και να θυμίσω ότι και στη ΔΙΑΜΑΘ υπάρχουν πολύ σοβαρά προβλήματα όσον αφορά τη διοίκηση του κυρίου Μαμσάκου. Έχουμε 2 μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΙΑΜΑΘ, δημάρχους άλλων δήμων, να έχουν παραιτηθεί διαμαρτυρόμενοι για το πώς διοικεί την ΔΙΑΜΑΘ ο κύριος Μαμσάκος, και να έχουμε απάντηση από την δήμαρχο Καβάλας, η οποία να λέει, τι θέλετε να κάνουμε, να παραιτηθώ κι εγώ τότε, να σηκωθώ να φύγω κι εγώ, γιατί κι εγώ έχω παράπονα. Και τότε τι θα γίνει αν το 2018 που μπήκε, γιατί τα έλεγε τον Δεκέμβρη αυτά, αρχίζουν να έρχονται τα πρόστιμα για την διαχείριση των απορριμμάτων που δεν πάμε καλά. Λοιπόν, πώς να πάνε καλά τα πράγματα. 1 εκατομμύριο για τη μηχανική διαλογή περιμένει 3 χρόνια. Τα πράσινα σημεία είμαστε εκτός χρονοδιαγραμμάτων απανωτά. Λάθη από λάθος σε λάθος. Η αποκομιδή των ανακυκλώσιμων γίνεται πολύ πιο αραιά και δεν μαζεύονται όλα τα ανακυκλώσιμα. Έχουν δημιουργηθεί και προβλήματα διάφορα. Έχουν αλλάξει την λειτουργία του ΚΔΑΗ. Το ΚΔΑΗ σήμερα έχει χωρίσει στα 2. Άλλος κάνει την διαχείριση των ανακυκλώσιμων όσον αφορά την πώληση των υλικών δηλαδή που ανακυκλώνονται, και άλλος κάνει την λειτουργία του ΚΔΑΗ. Δεν μπόρεσα ποτέ να καταλάβω τη σκοπιμότητα αυτή. Το θέμα δεν πάει καλά, λέτε, και ανακύκλωση. Δεν πάει και καλά η καθαριότητα και πολύ περισσότερο η ανακύκλωση. Mm. Και αυτά είναι προβλήματα υπαρκτά και αναγνωρισμένα και από τις υπηρεσίες και από τους πολίτες και από τους δραμηνούς. Κύριε Λιόγκο, περάσουμε στην Ονειροπολία. Θέλω να προσθέσω και εγώ όσον αφορά την ποιότητα ζωής των συμπολιτών μας ότι είναι πάρα πολύ χαμηλή πλέον. Μία βόλτα με λίγο πιο μακριά από το κέντρο, ειδικά τις μέρες της Ονειρούπολης, βλέπατε ότι είναι τριτοκοσμικές πλέον οι καταστάσεις στις οποίες ζούμε. Θα δείτε ότι υπάρχουν κάδια απορριμμάτων οι οποίοι έχουν ξεκυλήσει τα απορρίμματα. Εδώ θα έπρεπε να υπάρχει μία βούληση από τη Δημοτική Αρχή, να υπάρχει. Και ο κόσμος ήθελε, κύριε Λιόπουλε, τώρα την ημέρα των Χριστουγέννων να περάσουν απορριμματοφόρα από τις γειτονιές σας. Κύριε Φυλακτέ, δεν είναι μόνο το θεσμικό θέμα. Δεν μιλάμε για αυτές τις μέρες. Μιλάμε για πριν. Μιλάμε για το σύνολο. Τις ημέρες της Ονειρούπολης μιλάω, ρίχνουμε όλο το βάρος στην καθαριότητα του κέντρου της πόλης και καλώς, αλλά ταυτόχρονα όμως δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι υπάρχουν και συμπολίτες μας οι οποίοι υπάρχουν μέσα στο. Υπάρχουν και σημεία 500 μέτρα από το και κέντρο. Και υπάρχουν πολλές γκρίνιες από τους συμπολίτες μας το κάθε πότε περνάνε πλέον τα απορρίμματα. Όσον αφορά το θέμα της ανακύκλωσης, αυτή η Δημοτική Αρχή ήδη θα έπρεπε να έχει προχωρήσει στο θέμα των καινούριων κάδων, που δεν είναι μόνο ο μπλε κάδος, που είναι και ο κίτρινος κάδος, που είναι τα 5 σημεία διαλογής που κάποια στιγμή θα έπρεπε να το κάνουμε από τις αρχές του 2017. Θα πρέπει να προχωρήσουμε την ανακύκλωση. Και αν θέλουμε να γίνουμε πόλη πρότυπο, θα πρέπει να δώσουμε το βάρος μας ειδικά στα απορρίμματα. Και έχουμε πει για μας ότι τα απορρίμματα είναι ένα πολύ μεγάλο στίχημα. Εσείς τώρα βλέπετε, γιατί ας κάνουμε μια κριτική κι εμείς, ότι η εικόνα που εμφανίζουν οι μπλε κάδοι, αν πούνε και άλλοι κάδοι, κύριε Ηλιόπουλε. Θα πρέπει γιατί να... εγώ δεν βλέπω να είναι καλή μα εικόνα το μπλε κάδο. Θα πρέπει να αλλάξουμε την όλη λογική μαζί και εμείς οι πολίτες στο πώς διαχειριζόμαστε τα ανακυκλώσιμα υλικά. Θα πρέπει και βάσει της νομοθεσίας να υπάρξουν και άλλες ροές κάδων. Θα πρέπει να ξεχωρίσουν. Τα πράσινα σημεία είναι ένα βήμα προς τα εκεί. Το οποίο δεν το έχουν κάνει. Αλλά είναι αργό, λέτε, δεν έχει γίνει ακόμα ίσως. Και εδώ βλέπουμε ότι για ουσιαστικά προβλήματα της πόλης αυτή η Δημοτική Αρχή δεν έχει προχωρήσει καθόλου. Κύριε Μπλεκάνη, πάμε και τώρα και στο θέμα της Ονειρούπολης.
Κύριε Φυλακτέ, θα ξεκινήσω για το θέμα της Ενωρούπολης, συνδέοντας την λογική που υπάρχει γενικώς για τα θέματα του περιβάλλοντος, για την καθαριότητα, για την ανακύκλωση, με ένα θέμα συγκεκριμένο από την Ενωρούπολη. Να θυμίσω βέβαια ότι ακόμα και σήμερα, και επιμένουν να το κάνουν αυτό, μπροστά στον όμορφο βυθιζόμενο κάδο της πλατείας έχουμε τους κάδους, τους κλασικούς κάδους απορριμμάτων, γιατί πιστεύουν, εξακολουθούν να πιστεύουν ότι έτσι πρέπει να έχουν τα πράγματα. Λοιπόν, κύριε Φυλακτέ, στην Ενωρούπολη υπάρχουν τα σπιτάκια που διάφοροι συμπολίτες μας ή όχι ασκούν μια εμπορική δραστηριότητα στο πλαίσιο της χριστουγεννιάτικης αγοράς. Όταν εμείς οργανώσαμε τη χριστουγεννιάτικη αγορά, με την φιλοσοφία, γιατί πολλά ακούσαμε για αλλαγή φιλοσοφίας, οι δωρεάν δράσεις να μείνουν χώρια από το εμπορικό κομμάτι, βάλαμε το εμπορικό κομμάτι από το καναλάκι του κήπου και αριστερά, όπως βλέπουμε το κήπο, και δεξιά, έτσι, και δεξιά ήταν οι δωρεάν δράσεις, για να μπορεί ένας συνδημότης μας που δυσκολεύεται να πάει στις δωρεάν δράσεις και να μην έχει την πρόκληση το παιδί, βλέποντας τα παιχνίδια, το ένα το άλλο, και να χρειάζεται να καταναλώσει ο συνδημότης μας. Έτσι κάναμε λοιπόν, με αυτή τη φιλοσοφία ξεκινήσαμε, και έτσι κάναμε κάτι που έλειπε και έπρεπε να γίνει, και τις αποχετεύσεις και τις υδροδοτήσεις σε σπιτάκια που θα ήταν υγειονομικού ενδιαφέροντος, που θα πουλούσαν σάντουιτς, γλυκά κτλ. Και οι υποδομές αυτές, δηλαδή οι αποχετεύσεις, είναι από την αριστερή πλευρά, στο ξενία κοντά. Λοιπόν, η αλλαγή φιλοσοφίας τα ανακάτεψε ξανά όλα. Το σπιτάκι του Αγίου Βασίλη πήγε μέσα στην πρόκληση της κατανάλωσης, στη χριστουγεννιάτικη αγορά και στα παιχνίδια. Η δωρεάν δράση για το τρενάκι, από μία που ήταν και την κάναμε δύο, την ξανακάνανε μία. Και το τρενάκι της δωρεάν δράσης συνεχώς περνάει γεμάτο. Άρα χρειαζόταν και το δεύτερο. Η δωρεάν δράση ζωγραφική προσώπου από ένα σπιτάκι που ήταν, τα κάναμε δύο. Γιατί εκεί πήγαινε ο περισσότερος κόσμος. Πάλι είναι ένα. Η δράση για το ζαχαροπλαστείο και για το ταχυδρομείο ήταν με εθελοντές. Ξέρετε ότι πληρώνουμε πλέον για το ζαχαροπλαστείο και για το ταχυδρομείο σχεδόν 25.000 ευρώ σε ιδιώτη, γιατί αυτός τα διαχειρίζεται τα σπιτάκια και όχι εθελοντές. Πέρα από τις 25.000 που δώσαμε στους διοργανωτές, πέρα από τις 5.000 που δώσαμε για να γίνει η χωροταξική μελέτη, πέρα από τις 5.500 που δώσαμε για τους συντονιστές της Ενωρούπολης, και πέρα από 1.700 ευρώ που δώσαμε για άλλον έναν συντονιστή της Ενωρούπολης, και πέρα από το ότι φέτος χάσαμε και τα 15.000 επιχορήγηση από την περιφέρεια, αυτά όλα τα άθροισα είναι 85.000. Αυτές οι 85.000 δεν έπρεπε να δαπανηθούν φέτος. Είναι λεφτά που δόθηκαν και δεν έπρεπε να δοθούν. Μπορούσαν να μην δοθούν. Έρχομαι λοιπόν σε αυτό με το οποίο ξεκίνησα. Δεν βλέπετε όμως ότι είναι... Θα κλείσω με τα θετικά. Δεν είναι καλύτερη από την περσινή, για να σου το πω έτσι. Θα κλείσω με τα θετικά. Πήραν λοιπόν και έβαλαν και σπιτάκι εμπορικής δραστηριότητας μέσα στο κέντρο της κεντρικής σκηνής, δίπλα στην κεντρική σκηνή, που πουλάει σάντουιτς και δεν έχει αποχέτευση. Και ξέρετε που αποχετεύονται τα βρώμικα, τα οτιδήποτε αποχετεύεται από το σπιτάκι? Στην άκρη της λιμνούλας της Ενωρούπολης. Εκεί που εμείς είχαμε βάλει τους κύκνους. Εκεί που εμείς φέραμε και βάλαμε τους κύκνους, εκεί αποχετεύονται νερά από σπιτάκι που πουλάει σάντουιτς στην Ενωρούπολη. Αυτή η λογική είναι η καινούρια φιλοσοφία. Αυτή είναι η καινούρια φιλοσοφία της Ενωρούπολης. Φέτος λοιπόν είχε πάρα πολύ κόσμο η Ενωρούπολη. Αλλά ο στόχος είναι 500.000 κόσμος να έρθουν στην Ενωρούπολη. Είναι στόχος αυτός όταν πέρυσι μας διακήρυταν ότι ήρθαν 800.000 κόσμος? Εγώ δεν θα σας πω ότι δεν είναι καλός στόχος. Καλός στόχος είναι, γιατί φυσικά και δεν ήρθαν 800.000 πέρυσι. Και μακάρι να έρθουν 500.000 φέτος. Όμως φέτος, με τον καλύτερο καιρό των τελευταίων δεν ξέρω κι εγώ πόσων χρόνων, χαρά Θεού είναι φέτος ο χειμώνας, ο Δεκέμβρης δηλαδή, και οι αρχές του Γενάρη, είναι χαρά Θεού στην Ελλάδα και ιδιαίτερα στη Δράμα. Γιατί έχουμε τον καλύτερο καιρό στη Δράμα αυτή την περίοδο από όλη την Ελλάδα.
Φέτος, με τα τετραήμερα και τα τριήμερα και τις απανωτές αργίες κολλητές η μία στην άλλη, φέτος με τα χιονοδρομικά χωρίς χιόνι, όλος ο κόσμος αυτές τις πολλές αργίες με τον πολύ καλό καιρό κάπου πήγε. Και ευτυχώς πάρα πολλοί, εύχομαι να είναι οι περισσότεροι, ήρθαν στην Δράμα και δούλεψαν και τα μαγαζιά, η αγορά της Δράμας, δούλεψε και η αγορά της Ονειρούπολης. Είχαμε την κίνηση, τα ξενοδοχεία, τα εστιατόρια, τα καφέ και είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος από την προσέλευση του κόσμου. Γιατί ο κόσμος γνωρίζει την Ονειρούπολη και την επιλέγει την Ονειρούπολη. Εμείς όμως, αν συνεχίσουμε να λειτουργούμε έτσι, την μικρύναμε φέτος την Ονειρούπολη. Κλειστά σπιτάκια, σκοτεινά πέρυσι, σπιτάκια. Πέρυσι μεγάλωσε παραπάνω όμως. Ναι, φέτος δηλαδή, μίκρινε περισσότερο τώρα, από προπέρυσι. Από προπέρυσι. Τη μικρύναμε φέτος την Ονειρούπολη λοιπόν. Και να πω και κάτι άλλο. Εμείς, για να μιλήσω κύριο Σιλιώπουλο. Ναι, το τελευταίο που θέλω να πω. Εμείς αναγνωρίζουμε πρώτον ότι ο Θωμάς Μαργαρίτης είναι ο ιδρυτής της Ονειρούπολης. Και να θυμίσω σε όσους θέλουν να ξεχνάνε ότι στα 10 χρόνια, στην επέτειο των γενεθλίων 10 χρόνων, εμείς βραβεύσαμε πάνω στην κεντρική σκηνή τον Θωμά τον Μαργαρίτη, τον ιδρυτή της Ονειρούπολης. Τον βραβεύσαμε γιατί εμείς τιμήσαμε όλους όσους πρόσφεραν. Αυτοί δεν είχαν ούτε την ντροπή στα εγγένεια των έργων μας να καλέσουν κάποιον από εμάς επίσημα να χαρεί μαζί με αυτούς τα έργα τα οποία εμείς κατασκευάσαμε. Τώρα, έλεγα, αυτή είναι η αλλαγή φιλοσοφίας. Ο πολιτικός πολιτισμός με τον άνθρωπο ο οποίος μόνο καιροσκοπικά εκμεταλλεύεται όταν το κάθε ξεκινάει, τι. Ξεκινάει έτσι το 18, φανταστείτε τι έχει να γίνει μέσα στο 18. Είναι όμως αλήθειες. Με την έννοια τώρα ότι είναι όμως αλήθειες. Θα έχουμε σκληρό ρόκα πόσο φαίνεται. Κύριε Ηλιόπουλε. Να διαφοροποιηθώ σε όσα είπε ο Μιχάλης όσον αφορά την Ονειρούπολη. Εγώ πέρασα 4 με 5 φορές μέσα από την Ονειρούπολη. Θεωρώ ότι το αισθητικό αποτέλεσμα σε σχέση με την περσινή είναι πολύ καλύτερο. Δεν διαφωνούμε σε αυτό. Ναι. Εντάξει, ίσως να βρούμε κάπου αλλού. Σε κάποια πράγματα έχει παρεμβάσεις. Το αισθητικό ήταν πολύ καλύτερο. Θεωρώ ότι την περσινή μάλλον προσπαθούμε να την ξεχάσουμε όλοι. Ο μεγάλος που υπήρχε ειδικά με πάρα πολλά σημεία εμπορικού ενδιαφέροντος καλός ήταν. Φέτος πολύ λιγότερα. Εμείς σε αυτό που υπόθηκε ότι θα πρέπει να ξεχωρίσουν οι δωρεάν δράσεις από τις δράσεις με την πληρωμή, έχουμε καταθέσει ούτως ή άλλως ένα δικό μας πλαίσιο το πώς σκεφτόμαστε. Θέλουμε ακόμα περισσότερο απεμπλοκή των δωρεάν δράσεων με τις δράσεις με πληρωμή. Μάλιστα, έχουμε κάνει ένα σχεδιασμό ακόμα να προχωρήσει η Ονειρούπολη και μέσα στην ανάπλαση, όπου εκεί να είναι η δράση με πληρωμή και οι δωρεάν δράσεις να εστιαστούν μέσα στο χώρο του κήπου, ώστε να μην έχουμε και κάθε χρόνο αυτό το μεγάλο βάρος που δίνεται στο φυσικό περιβάλλον του κήπου. Έχουμε καταθέσει μία πρόταση και ευτυχώς ακουστήκαμε και πέρσι και φέτος από τη Δημοτική Αρχή, αλλά το θέλουμε να γίνει με μεγαλύτερη χρονική διάρκεια, το να κλείνει κάποια στιγμή το κέντρο της πόλης να πεζοδρομείται και να γίνονται δράσεις μέσα στο κέντρο, μέσα εκεί που υπάρχει και ο εμπορικός κόσμος, ώστε να μπορέσει να απλωθεί όλη αυτή η γιορτή και να μην είναι εστιασμένη σε ένα μικρό σημείο. Και βέβαια θεωρούμε το ότι έρχεται κόσμος από τις γειτονικές περιοχές, ότι είναι κάτι πολύ θετικό για την πόλη μας και τη σκόνη του να αφήσουν δηλαδή μόνο και τη σκόνη τους να αφήσουν μόνο αυτό είναι κάτι πολύ θετικό, αλλά θα πρέπει να σκεφτούμε ότι αυτό θα πρέπει να αφήνει και τους υπόλοιπους 11 μήνες κάτι και δεν θα πρέπει να εστιάζεται η Ονειρούπολη στο κέρδος 5, 10, 15 ατόμων. Αυτό είναι που θέλουμε εμείς, γι' αυτό ζητάμε και θα πρέπει να γίνει μια πιο ορθολογική διαχείριση ακόμα και στο χρηματικό κόστος, γιατί πολλοίς κόσμος δεν γνωρίζει ότι φτάνουμε πολλές φορές και τις 500.000 ευρώ φτιάχνοντας αυτή την εκδήλωση, να βρούμε τρόπους ώστε να μπορέσουμε αυτά τα χρήματα να γίνουν καλύτερες υποδομές προς όφελος των πολιτών. Ευελπιστώ και πιστεύω και έχουμε κάνει πρόταση να σταματήσουν να έρχονται πολλοί αμφιβόλου αμφίβολης ποιότητας καλλιτέχνες στην Ονειρούπολη, να εστιάσουμε περισσότερο στους ντόπιους εδώ, τους δικούς μας καλλιτέχνες που υπάρχουν και θα δώσουν και περισσότερη χαρά ίσως ναι, στον κόσμο. Ναι, λένε όμως κύριε Ηλιόπουλο ότι για να έρθει ο πολλής κόσμος πρέπει να δει και ένα όνομα. Δηλαδή... Να δει το όνομα, τώρα αν το όνομα ήταν το όνομα που έγινε μετά από την... Εμείς χαρήκαμε πάρα πολύ ότι την έναξη την έκανε φέτος ένας άνθρωπος που έχει σχέση με παιδιά. Καταρχήν ήταν θετικό. Αλλά το επόμενο βήμα με έναν τραγουδιστή, τον οποίο, εντάξει, να προσφέρουμε και μια ποιότητα, κύριε Φυλακτέ. Να προσφέρουμε και μια ποιότητα. Και να σας πω και κάτι. Την ίδια μέρα είχε ο συνάδελφος ο Παπαμανούλη μια εκδήλωση στο Οδείο.
Μια φοβερή εκδήλωση. Μια ποιοτικότατη εκδήλωση. Που θα μπορούσε αυτός ο άνθρωπος να κάνει την έναρξη της Ονειρούπολης με κάποια τραγούδια που να έχουν σχέση με τα Χριστούγεννα. Δηλαδή πρέπει να φέρουμε τον οποιοδήποτε, επειδή 5-10 άτομα στην πόλη μας, νεαρά έστω άτομα, τον ακούνε. Όχι, πρέπει να φροντίσουμε και να δημιουργούμε και συνειδήσεις. Να δημιουργήσουμε και πολιτιστικά πρότυπα, έτσι λέτε. Αυτό είναι το βασικό. Ερώτημα τώρα, κύριε Μλεκάνη, από εσάς. Ποια είναι η γνώμη σας, ερώτημα τηλεθεάτριας, ποια είναι η γνώμη σας για το καρουζέλ που μπήκε μπροστά από το άγαλμα της ελευθερίας? Είναι ένα θέμα το οποίο θίχθηκε από αρκετούς συμπολίτες μας. Θα ήθελα τη δική σας άποψη. Και σε μένα το έθεσαν, κύριε Φυλακτέ, και έγκαιρα, και μάλιστα το έθιξα και στους υπεύθυνους τότε, αλλά δεν υπήρξε κάποια ανταπόκριση. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι δυστυχώς δεν μας έφεραν στο Δημοτικό Συμβούλιο το σχέδιο, το σχεδιάγραμμα, δηλαδή το τοπογραφικό που θα μπει το κάθε τι, για να το ξέρουμε εμείς εκ των προτέρων. Και εμείς το είδαμε όταν το είδαν οι συνδημότες μας να μπαίνουν εκεί. Είμαι βέβαιος ότι δεν είναι η καλύτερη θέση που θα έπρεπε να μπει. Δεν έπρεπε να επιλεγεί εκείνη η θέση. Θέλω όμως να συμπληρώσω και κάτι άλλο. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι φέτος, για πρώτη χρονιά, δεν έχει διαγωνισμό παραμυθιού και διαγωνισμό ζωγραφικής που είχε κάθε χρόνο. Φέτος, για πρώτη χρονιά, δεν ειδοποιήθηκαν τα σχολεία όταν ήταν ανοιχτά να επισκεφθούν την Ονειρούπολη, να γίνει προγραμματισμός για την επίσκεψη των σχολείων. Και θέλω να σας διαβάσω και κάτι από συνεδρίαση της ΔΕΚΠΟΤΑ για τις χορηγίες. Και πείτε μου κατά πόσο μπορεί σε δημόσιο έγγραφο που αφορά οικονομικά στοιχεία να γράφονται τέτοια πράγματα. Λοιπόν, μία εταιρεία η οποία έβαλε 6 παιχνίδια μέσα στην Ονειρούπολη και δίνει χορηγία για αυτό το σκοπό στην ΔΕΚΠΟΤΑ, συμφωνεί λοιπόν να προσφέρει ως χορηγία το ποσό των 22.000 ευρώ, εκ των οποίων ένα τμήμα θα διατηθεί για την κάλυψη από τον ίδιο τον ιδιώτη του συνολικού κόστους παραγωγής της εκπομπής με τίτλο «Εμείς» με την Χριστίνα Λαμπύρη του τηλεοπτικού καναλιού Ε, που θα είναι αφιερωμένη στην Ονειρούπολη, και το υπόλοιπο ποσό μέχρι τη συμπλήρωση των 22.000 ευρώ θα καταβληθεί σε μετρητά. Είναι αυτό δημόσιο έγγραφο που αφορά την οικονομική διαχείριση χρημάτων στο δημόσιο. Δηλαδή, κάνουμε μια συμφωνία ότι θα πληρώσεις εσύ το κόστος της εκπομπής, δεν ξέρουμε ποιο είναι το κόστος. Δεν έχουμε σχεδιάσει τίποτα. Φυσικά, όταν λέμε χορηγία, για να μην μπερδευτεί και ο κόσμος, κύριε Μλεκάνη, εννοούμε ότι έβαλε 6 παιχνίδια μέσα στο χώρο και πλήρωσε 22.000. Αλλά δεν θα πληρώσει 22.000. Δεν είναι χορηγός, ας πούμε, όπως είναι. Όχι. Οι διαφημίσεις, Γουντζίδης και τα λοιπά, και ξέρω εγώ. Θα πληρώσεις λοιπόν 22.000, του είπαν, αλλά από αυτές τις 22.000 θα καλύψεις τα έξοδα της εκπομπής αυτής και ό,τι περισσέψεις θα μας δώσεις σε εμάς. Έτσι γίνεται προγραμματισμός. Έτσι γίνεται προϋπολογισμός. Είναι κακό όμως που έγινε και εκπομπή. Φυσικά και δεν είναι κακό που έγινε εκπομπή. Έπρεπε να συμφωνηθεί το κόστος της εκπομπής, να υπάρχει το κόστος της εκπομπής αποτυπωμένο και να υπάρχει το κόστος, να υπάρχει μια διαφανής διαχείριση. Να υπάρχει μια διαφανής διαχείριση. Αυτό είναι το ζητούμενο. Όταν γράφονται τέτοια πράγματα, αφήνονται υπονοούμενα για να ανεβεί ή να κατεβεί το κόστος κατά το δοκούν. Καθαρά πράγματα χρειάζονται. Καθαρά λόγια για να μπορούμε να συζητάμε και όμορφα, κύριε, και ωραία. Κύριε, τώρα για να κλείσω. Ναι. Για να κλείσω. Την Ονειρούπολη την στηρίζουμε εμείς ως παράταξη. Θα συνεχίσουμε να τη στηρίζουμε πάντα. Και ένας ήταν και θα είναι πάντα ο σκοπός μας. Ποιοτικά να αναβαθμίζεται συνεχώς και όσον αφορά το κόστος, να περιορίζεται το κόστος μέχρι ότου να είναι η Ονειρούπολη από μόνη της να καλύπτει τα έξοδά της. Και αυτό είναι εφικτό. Μπορεί να γίνει. Θέλει να κάνει μια παρέμβαση ο πρόεδρος της ΔΕΚΠΟΤΑ, ο κύριος Γιώργος Ψαράς. Να το χαιρετήσουμε. Κύριε πρόεδρε, τι κάνετε? Καλή χρονιά. Καλησπέρα σας. Κάποιες ευκρινήσεις, βέβαια, θα τα πούμε και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Μονόλογο να πιέσουν οι δύο κύριοι. Θα απέχουν από τη διαπαραταξιακή. Ποτέ δεν ήρθαν να προσπορτάσουν τους δημόσιους που πρέπει να τις πούν. Δουλεύουν εκ του ασφαλούς. Λοιπόν, ακούστε λίγο για την κυρία Λαμπύρη και την εκπομπή. Συζητήθηκε στην διαπαραταξιακή επιτροπή, στην οποία δεν συμμετέχουν οι δύο κύριοι. Και δεν συμμετέχουν οι δύο κύριοι για αντιπολιτευτικές σκοπιμότητες. Και λυπάμαι γι' αυτό. Και στο κανάλι σας και παντού έχω τοποθετηθεί και έχω δώσει το χρονοδιάγραμμα από πότε τους καλώ να έρθουν να τα πούμε όλα αυτά και δεν ήρθαν ποτέ. Λοιπόν, για να τελειώνουμε.
η χορηγία αυτή δόθηκε και φυσικά θα είναι σε δημόσιο έγγραφο, κύριε Μλεκάνη, γιατί εμείς θα κάνουμε όλα δημόσια μέσα στο διοικητικό μας συμβούλιο. Θα αποφασίσαμε στο διοικητικό μας συμβούλιο και ξέρουν όλο τον κόσμο. Στο διοικητικό σας συμβούλιο σε 9 λεπτά τελειώσατε 9 θέματα. Ποιος δίνει τι. Εσείς ξανά το κάνατε αυτό. Υπήρχε πουθενά ποιος έδινε τι σε διοικητικό συμβούλιο, κύριε Μπλεκάνη. Και σε 9 λεπτά, αν τελείωσε το διοικητικό, να ερχόσασταν στην ώρα σας, όπως τελευταία απέχετε από τα διοικητικά συμβούλια της ΔΕΚΠΟΤΑ και το τακτικό σας μέλος. Αλλά και εσείς έχετε ξεχάσει που βρίσκεται το κτίριο της ΔΕΚΠΟΤΑ, όπως τελευταία ξεχάσατε που βρίσκεται ο δημοτικός κήπος. Το θυμηθήκατε μόνο την περίοδο, τα 3 χρόνια που ήσασταν δημοτική αρχή. Λυπάμαι πραγματικά για το ύφος σας, για το στυλ σας. Και για τη δράμα είναι λυπηρό η ύπαρξή σας στο Δημοτικό Συμβούλιο. Όπως λυπηρή είναι και του κύριου Ηλιόπουλου που συνεχίζει και αφισβητεί και μιλάει για καλλιτέχνη με τον τρόπο που μιλάει. Και το είπα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Οι καλλιτέχνες αυτοί, κύριε Ηλιόπουλε, δεν είναι προσωπικά εκεί πέρα πάνω. Έχουν από πίσω ένα ολόκληρο συγκρότημα, έχουν από πίσω ανθρώπους που δουλεύουν, έχουν οικογένειες και τους στήγεται συνεχώς. Αν αυτοί εναντιωθούν δικαστικά εναντίον σας, λυπάμαι πολύ που θα είμαι μαζί τους. Λίγο να μετράτε τα λόγια σας και να προσέχετε. Γιατί το κόστος στις συναυλίες, το κόστος στις συναυλίες είναι στο 50% από ό,τι ήταν τις άλλες χρονιές. Μάλιστα. Λυπάμαι πολύ. Γέλα, ναι. Έτσι, αυτή είναι η πολιτική στάση. Χόρευες όμως παρακάτω εκεί που είχαμε τους καλλικήμιστες. Σου άρεσε η Ονειρούπολη εκεί. Λοιπόν, λυπάμαι πολύ. Είναι κατάτιμα για τη δράμα αυτή η αντιπολίτευση. Είναι ανάξι να βρίσκονται σε αυτά τα έδρα. Λυπάμαι πολύ για το πρόσωπό τους. Να σας ευχαριστήσουμε. Ήταν ο κύριος Ψαράς, πρόεδρος της... Πολύ λυπημένος. ΔΕΚΠΟΤΑ. Πολύ λυπημένος. Πολύ λυπάτε. Κύριε Ηλιόπουλε. Εντάξει, είναι ώρες. Τι να πω. Θεωρώ ότι, όσον αφορά, γιατί δεν είναι ανάξια απάντηση σε αυτά που υπόθηκαν. Ναι, αλλά χορεύατε, κύριε Ηλιόπουλε. Γιατί χορεύατε? Ναι, μ' αρέσει να χορεύω. Στην Ονειρούπολη. Πήγα πολλές φορές στην Ονειρούπολη φέτος. Για το θέμα του χώρου. Έτυχε να είμαι και στην Επιτροπή Ελέγχου των Παιχνιδιών ως μηχανικός εκ μέρους της Περιφέρειας και έθεσα θέμα για το σημείο που μπήκε το καρουζέλ. Θεωρώ ότι δεν τιμά τη Δημοτική Αρχή το ότι δέχτηκε να μπει στο συγκεκριμένο σημείο το καρουζέλ, όπως και γιατί είναι ένα μνημείο το οποίο στην ουσία καλύπτει όλους τους δραμηνούς ανεξαρτήτως πολιτικών σκέψεων, πεπιθήσεων κτλ. Είναι το άγαλμα της ελευθερίας, είναι κάτι το οποίο ίσως θα έπρεπε να το φτιάξουμε πιο όμορφο και να παίρνουν και οι πολίτες να το βλέπουν σαν μνημείο, γιατί χάθηκε εκεί πέρα μέσα, έτσι. Το είπα κιόλας και στον αντιδήμαρχο τότε του αθλητισμού, τον κύριο Καψιμάλη. Θεωρώ ότι το σκέφτηκε κι αυτός λίγο, αλλά δυστυχώς είχε πάρθει η απόφαση. Κύριε Μλεκάνη, τώρα για να μην υπάρχει όλη αυτή η γκρίνια, η αντιπαράθεση, τι ποια πιστεύετε? Γκρίνια και ποια αντιπαράθεση, γενικότερα, λέω τώρα. Κύριε Φυλακτέ. Γενικότερα λέω. Δεν θα ήταν καλύτερο να συμμετέχετε κι εσείς στη διαπαραταξιακή, να συζητιούνται εκεί κάποια ζητήματα, να βάλουν και λίγο νερό στο κρασί τους οι κρατούντες, να πούνε ότι για το καλλιτεχνικό αποτέλεσμα, για το αν είναι καλός ή όχι ο ένας τραγουδιστής ή ο άλλος, θα συζητάμε μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο για κάποια ζητήματα, να μπουν και κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι είναι του πολιτισμού γενικότερα, και να μην υπάρχει αυτή η γκρίνια, γιατί σχεδόν πάντα δημιουργούνται εύλογα. Λοιπόν, κύριε Φυλακτέ, το Δημοτικό Συμβούλιο είναι το κυρίαρχο όργανο της διοίκησης του Δήμου. Στο Δημοτικό Συμβούλιο λοιπόν συζητιούνται όλα. Αν θέλουν κάποια πράγματα να τα κρατάν σε κρυφά χαρτιά έξω από το Δημοτικό Συμβούλιο, δεν θα μας βρουν συνήγορους σε αυτό. Όσον αφορά τον κύριο Ψαρά, πέρα από την μεγάλη του λύπη που μας εξέφρασε, δεν απάντησε ούτε για τι ποσό από τις 22.000 ευρώ θα είναι χορηγία τελικά, δεν απάντησε ούτε για την αποχέτευση των βρώμικων νερών που παράγονται από ένα σπιτάκι υγειονομικού ενδιαφέροντος στην Λιμνούλα, δεν απάντησε ούτε για το πώς πέσαμε σε προσδοκίες από 800.000 σε 500.000 και δεν απάντησε στο κυριότερο, στα σχεδόν 100.000 έξοδα που μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί και δεν αποφεύχθηκαν. Και εγώ θα πω τώρα ότι λυπάμαι,
Αυτά τα 100.000 δόθηκαν, αυτές οι 100.000 δόθηκαν, γιατί ο κύριος Ψαράς δεν μπορεί. Γιατί αυτός είναι ο πρόεδρος της ΔΕΠΟΤΑ σήμερα. Τώρα, τι να κάνει, δηλαδή. Δεν μπορεί. Τι να κάνει, ό,τι κάνανε όλοι οι προηγούμενοι. Δηλαδή, τι να κάνει τώρα, να ό,τι κάνανε όλοι εκεί. Οι προηγούμενοι. Φυσικά. Ή ό,τι κάνουν αυτοί που πληρώνονται. Ό,τι κάνανε όλοι οι προηγούμενοι. Εγώ αυτό να κάνει. Ο κύριος Ψαράς δεν μπορεί, γι' αυτό έδωσε 25.000 για διοργανωτές, έδωσε 25.000 για να διαχειρίζεται ιδιώτης το ζαχαροπλαστείο και το ταχυδρομείο, έδωσε 5.500 για συντονισμό, έδωσε 5.000 για χωροταξική μελέτη, έδωσε 1.700 σε άλλον για συντονισμό και έχασε και τα 15.000 από την περιφέρεια. Και φυσικά και κάποια που παίρνουμε τα παίρνουμε θολά έτσι, σκιασμένα. Δεν έκανε μια προσπάθεια ο πρόεδρος όμως, από όσο ξέρω κύριε Μπλεκάνη, για να υπάρξει, για να είστε κοντά, να έρθουν κοντά οι αντιπολιτεύσεις, να μην υπάρχει λογική ας πούμε του ενός ανδρός. Κύριε Φυλακτέ, έγινε μια συνεδρίαση για τις χορηγίες, ήταν ένα θέμα οι χορηγίες σε μια συνεδρίαση, μαζί με 9 θέματα, μέσα στα οποία 9 θέματα, το ένα θέμα ήταν ο ορισμός 4 επιτροπών και ένα άλλο θέμα ήταν η παράταση του προγράμματος βοήθειας στο σπίτι και κάτι τέτοια. Τέτοια 9 θέματα και ένα από τα 9 ήταν και οι χορηγίες. Εγώ πηγαίνοντας για την συνεδρίαση της ΔΕΠΟΤΑ, συνάντησα δύο φίλους στον δρόμο, ήταν γιορτάσιμες μέρες, χρόνια πολλά, τι κάνεις, και άργησα 9 λεπτά να πάω. Και όταν πήγα μετά από 9 λεπτά, μου ανακοίνωσαν ότι τελείωσε η συνεδρίαση, τα συζήτησαν όλα τα θέματα και συμφώνησαν και αποφάσισαν σε όλα τα θέματα. Με ρώτησαν, θες να σε ενημερώσουμε για τίποτε? Όχι, τους λέω, μπράβο σας που τελειώσατε σε 9 λεπτά. Εγώ για να διαβάσω τα θέματα έκανα πολύ περισσότερο από μια ώρα. Για να διαβάσω τα θέματα. Αλλά τα διάβασα τα θέματα. Κύριε, και είμαι ενημερωμένος. Πολύ σύντομα για να κλείσουμε. Επειδή θεωρώ ότι όλοι δεν μπορούμε να κάνουμε όλα τα πράγματα. Και επειδή θεωρώ ότι μια γιορτή όπως είναι η Ονειρούπολη θα πρέπει να στείνεται από κάποιους ανθρώπους που γνωρίζουν πώς να στήσουν μια γιορτή, είναι καλό να γίνεται από ανθρώπους που ξέρουν. Και σε αυτή την περίπτωση κρίνονται και αυτοί ως αποτέλεσμα. Και θεωρώ ότι αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να πληρώνονται. Όμως το πόσο θα πληρωθούν και τι ακριβώς πρέπει να κάνουν είναι ένα θέμα συζήτησης. Και το αν θα έπρεπε να δοθούν τόσα χρήματα για να στηθεί η Ονειρούπολη. Θεωρώ ότι έγινε καλύτερη αισθητικά, το είπα και το ξαναλέω. Από εκεί και πέρα. Εμείς όμως, εδώ και 2 χρόνια έχουμε παραιτηθεί από την διαπαραταξιακή, γιατί πολλές φορές δεν μπορούσαμε να γίνουμε συνένοχοι σε ορισμένα πράγματα που βλέπουμε ότι κακώς γίνονται. Υπάρχει μία αδιαφάνεια στο θέμα το πού πηγαίνουν τα χρήματα στην Ονειρούπολη. Το έχουμε ζητήσει επανειλημμένως και εμείς και οι υπόλοιπες παρατάξεις να κατατεθούν οι απολογισμοί των χρημάτων που δίνονται για την Ονειρούπολη και να πάρουμε μια απόφαση σαν δραμηνός λαός, αλλά θα πρέπει να τα δίνουμε αυτά τα χρήματα ή όχι. Απολογισμός δεν υπάρχει. Ο προϋπολογισμός είναι ένα μπακαλόχαρτο που έρχεται την τελευταία στιγμή. Πώς να πάμε και τι να πάμε να κάνουμε στην διαπαραταξία, για να πούμε αν θα στηθεί αυτός με τα... με τις καραμέλες εδώ ή εκεί. Αυτό είναι το ουσιαστικό το θέμα. Αυτό είναι το θέμα ενός δημοτικού συμβουλίου. Όχι, αυτό είναι θέμα το πώς θα το στήσουν αυτοί που ξέρουν να στήσουν την γιορτή. Να είστε καλά, κύριε Μπλεκάνη, κύριε Ηλιόπουλε, καλή χρονιά. Καλή χρονιά σε όλους. Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή Παρεμβάσεις από το Star Βορείο Ελλάδος, η πρώτη για τη νέα χρονιά. Αύριο στις 3 τα ξαναλέμε. Καλή δύναμη, καλό κουράγιο, καλή χρονιά.